Γεια σας παιδιά, είμαι η Κωνσταντίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά έχουμε φτάσει τους 40.000 συνδρομητές. Και τι καλύτερα να το γιορτάσουμε από ένα Q&A. Μάλλον το πρώτο μου Q&A, δεν έχω ξανακάνει, είναι κάτι που μου ζητάτε πάρα πολύ καιρό. Οπότε με αφορμή το γεγονός ότι φτάσαμε ένα τόσο στρογγυλό και τόσο μεγάλο αριθμό συνδρομητών, αποφάσισα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ανέβασα χθες μια φωτογραφία στο Instagram, όπου σας ζήτησα εκεί πέρα να μου γράψετε τις ερωτήσεις σας, καθώς και ένα post εδώ στο YouTube για όσους δεν έχετε Instagram. Ελπίζω να το είδατε και να μην γκρινιάζετε ότι «Α, Κωνσταντίνα, δεν έχω Instagram και δεν το είδα». Συγχωρέστε, μα λέτε, απόφαση της τελευταίας στιγμής. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις σας. Ρωτήσατε πάρα πολλά πράγματα, εννοείται πως δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα αυτά. Και επίσης πάρα πολλές επαναλαμβάνονται. Οι περισσότεροι από εσάς θέλετε να μάθετε πόσο καιρό είμαι με τον Πάνο. Δεν θα σας πω ακριβώς πόσο καιρό είμαι με τον Πάνο, είμαστε πάρα πολύ καιρό μαζί. Θα σας πω μόνο ότι είναι πριν ξεκινήσει ο Πάνος στο YouTube. Οπότε όσοι είστε περίεργοι μπορείτε να κάτσετε να το ψάξετε και να υπολογίσετε στο περίπου. Επίσης με ρωτήσατε πάρα πολύ πώς γνωριστήκαμε, ουσιαστικά μέσω κοινών γνωριμιών. Κωνσταντίνο Σοφιού με ρωτάει πώς αποφάσισα να ξεκινήσω το YouTube. Έχω ζήσει όλα τα κανάλια του Πάνου να ανεβαίνουν από τους 0 subscribers μέχρι αυτούς που είναι σήμερα, 140.000. Πριν ξεκινήσει να κάνει βίντεο ίδιος για το YouTube, εγώ δεν είχα καμία επαφή με τα βίντεο στο YouTube. Το άνοιγα μόνο για να ακούσω μουσική ή να δω κάποιο επεισόδιο από κάποια σειρά που έχασα. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Πάνος ανέβασε το πρώτο του βίντεο μέχρι και σήμερα, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα γύρω από το YouTube και τη δημιουργία βίντεο, οπότε αποφάσισα αυτό κάπως να το εκμεταλλευτώ. Επίσης, επειδή με είχατε γνωρίσει πάρα πολύ μέσα από τα βίντεο του, με είχατε κάνει follow στο Instagram και γενικά πολλοί μου λέγατε ότι θέλετε να με γνωρίσετε περισσότερο μέσα από κάποιο βίντεο, οπότε είπα γιατί να μην κάνω ένα βίντεο, δεν έχω να χάσω τίποτα. Και αυτό έκανα. Η Αναστασία STF με έκανε μια πολύ ωραία ερώτηση. Θέλει να μάθει αν ήμουν ήρωας καρτούν, ποιος θα ήθελα να ήμουνα και γιατί. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο ήρωα καρτούν στο μυαλό μου που θα πω ότι με αντικατοπτρίζει σαν προσωπικότητα, αλλά θα πω ότι λόγω καποέιρας θα ήθελα να ήμουνα η Γιασμίν. Δεν ξέρω αν θεωρείται καρτούν. Εγώ θα το πω καρτούν. Και αυτό γιατί όταν παίρνεις το πρώτο σου κορδόνι στην καποέιρα, όσοι δεν ξέρετε, έκανα 2 χρόνια καποέιρα, ο δάσκαλός σου, στην περίπτωσή μου, ο Ρόμπιν, μας δίνει ένα όνομα, ένα σαν παρατσούκλι, είναι το όνομά σου στην καποέιρα. Και εμένα με είχε πει Γιασμίν ή αλλιώς Τζάσμιν, μάλλον επειδή της μοιάζω. Του τη θύμιζε τέλος πάντων. Η Έλλη Δάλα ή Ντάλα 2 θέλει να μάθει αν σκέφτομαι να σταματήσω το YouTube. Το YouTube για μένα αυτή τη στιγμή είναι κάτι πολύ μικρό στο μυαλό μου. Δεν το έχω ως κάτι σαν υποχρέωσή μου. Βάζω βίντεο όποτε θέλω να βάλω βίντεο, οπότε δεν μου έχει περάσει να το σταματήσω. Όχι, γιατί ξέρω ότι είμαι ελεύθερη να βάλω όποτε θέλω βίντεο. Μπορώ να κάνω ένα μήνα, μα θέλω. Εντάξει, μπορεί να γκρινιάξετε κάποιοι. Αλλά εντάξει, έτσι το βλέπω. Δεν θέλω να αναγκάζω τον εαυτό μου σε αυτό το πράγμα. Η Jenny V λέει, έχεις αδέρφια, εάν ναι τσακώνεστε. Λοιπόν, Τζένι, έχω έναν μεγαλύτερο αδερφό, επειδή το ρωτήσετε πάρα πολύ αυτό. Είναι 2,5 χρόνια μεγαλύτερός μου και τον λένε Νίκο. Ο Νίκος, λοιπόν, είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν σε αυτό το πλανήτη. Πραγματικά το πιστεύω. Όχι ότι είναι ο αδερφός μου, αλλά έτσι είναι. Και γενικά, αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή μου, πιστεύω ότι θα ήμουν τελείως διαφορετική προς το χειρότερο. Δεν τσακωνόμαστε, ειδικά τώρα δεν τσακωνόμαστε καθόλου. Και σαν μικρά δεν μπορώ να πω ότι τσακωνόμαστε. Εντάξει, τώρα διαφωνίες όταν είστε παιδάκια σίγουρα θα υπάρχουν. Είμαι αρκετά χαρούμενη που τον έχω για αδερφό. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να είχα και ένα μικρότερο αδερφάκι, τα αγοράκι, τα κοριτσάκι, αλλά πολύ μικρότερο για να το προσέχω, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδάκια. Εντάξει. Δεν πειράζει, τουλάχιστον έχω τον Νίκο. Η Κινούση Αγγελική με ρωτάει κάτι άλλο που με ρωτάτε και επίσης πάρα πολύ, είναι αν συγκατοικούμε με τον Πάνο. Όχι, δεν συγκατοικούμε με τον Πάνο, έχω δικό μου σπίτι, μένω με τον αδερφό μου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Απλά όποτε με βλέπετε είμαι στο σπίτι του Πάνου, γιατί ο Πάνος έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, έχει τις κατάλληλες κάμερες, έχει τον κατάλληλο φωτισμό. Το σπίτι μου είναι λίγο πιο μονότονο, δεν είναι τόσο φωτεινό, οπότε δεν γράφει καλά στην κάμερα. Η Τονάρα 6601. Τι ζώδιο είσαι και αν θα ήθελες να κάνεις παιδιά? Είμαι το καλύτερο ζώδιο φυσικά, Ταύρος. Και ναι, θα ήθελα να κάνω παιδιά, αλλά αργότερα είμαι ακόμα μικρή. Ο Νέστορος Λευτέρης ρωτάει, το να σπουδάσεις οδοντιατρική το κάνεις επειδή σου αρέσει ή έχεις επηρεαστεί από κάπου? Όπως έχω πει νομίζω και σε κάποιο άλλο βίντεό μου, εγώ πέρασα οδοντιατρική αφού πρώτα είχε περάσει ο αδερφός μου και αυτός είναι που μου έβαλε και την ιδέα αυτή στη σχολή στο μυαλό μου. Βέβαια, όταν έδινα πανελλήνες δεν είχα ένα ξεκάθαρο στόχο στο μυαλό μου, έλεγα θα γράψω όσο καλύτερα μπορώ και από εκεί και πέρα όταν βγουν οι βαθμοί μου θα δω τις επιλογές μου.
Εφόσον έγραψα όσο έγραψα, είδα ότι μπορεί να περάσω οδοντιατρική, γι' αυτό και ήταν η πρώτη μου επιλογή. Και επειδή και κάποιος άλλος με ρώτησε, δεύτερη επιλογή είχα τη φαρμακευτική. Η Ραφαηλία θέλει να μάθει αν σκέφτομαι να κάνω gaming κανάλι. Και επειδή με ρωτήσετε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα, παιδιά, όχι, δεν θα κάνω gaming κανάλι, τουλάχιστον όχι στο άμεσο μέλλον. Και αυτό για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν είμαι καλή στα παιχνίδια. Όσο και να προσπαθώ να γίνω pro και να πάρω αυτό το solo win στο Fortnite, δεν μπορώ να το πάρω. Είμαι νουμπάκι. Ο συμφοιτητής μου, ο Κωνσταντίνος S92, με ρωτάει αν υπάρχει χειρότερη σχολή από την οδοντιατρική. Δεν έχω πάει σε πολλές σχολές, φίλε μου Κωνσταντίνε, αλλά από την εμπειρία μου μέσα στην οδοντιατρική σχολή, μπορώ να πω ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει χειρότερη σχολή. Και για να μην παρεξηγηθώ με όσους δεν γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί στην οδοντιατρική, δεν μιλάω από άποψη επιστήμης, μιλάω από άποψη υποχρεώσεων μέσα στη σχολή, άγχους, γραφειοκρατίας, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Η Ιωάννα Έλε με ρωτάει, όταν πρωτοάρχισα το YouTube, πώς ήταν η ζωή μου και πώς το αντιμετώπισαν οι φίλοι μου. Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από όταν ξεκίνησα το κανάλι μου στο YouTube. Ξεκίνησα αρκετά μεγάλη σε ηλικία, δεν ήμουν 18 χρονών, οπότε γενικά είχα ξεχωρίσει τις παρέες μου. Τα άτομα που έχω γύρω μου, αυτοί που είναι φίλοι μου, είναι πραγματικοί φίλοι μου και με το που τους είπα ότι θα κάνω κανάλι, όταν τους έδειξα το πρώτο μου βίντεο, ήτανε δίπλα μου, δεν έλαβα κανένα αρνητικό σχόλιο, κανένας δεν με κορόιδεψε, ούτε με σχολίασε πίσω από την πλάτη μου και είμαι αρκετά χαρούμενη που έχω αυτά τα άτομα στη ζωή μου. Ο Κυριάκος Στογιανό με ρωτάει πόσες φορές τη βδομάδα πάω γυμναστήριο. Δεν είναι συγκεκριμένες φορές τη βδομάδα, έχει τύχει να πάω 6 στα 7, έχει τύχει να πάω και 2 στα 7, εξαρτάται ξεκάθαρα από τη διάθεσή μου. Δεν θέλω να πιέζω τον εαυτό μου, άμα θέλω να πάω θα πάω, άμα δεν θέλω να πάω δεν θα πάω. Η Τσκρίστη με ρωτάει αν τελικά τα έχω με τον πάνω ή είμαστε ξαδέρφια. Δεν είμαστε ξαδέρφια. Η κλειά σου θέλει να μάθει ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό πράγμα που έχω κάνει. Είμαι κοπέλα που ντρέπεται πάρα πολύ εύκολα, οπότε αποφεύγω να κάνω έτσι ντροπιαστικά πράγματα. Θα σου πω ότι το πιο έτσι ντροπιαστικό πράγμα που έχω κάνει είναι ότι ανέβασα βίντεο στο YouTube. Πάρα πολύ ντροπιαστικό. Ο Δημήτρης Καλού με ρωτάει αν είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο, ποια χώρα θα διάλεγα. Αυτή τη στιγμή που με βλέπεις, το όνειρό μου είναι να πάω στο Μπαλί, γιατί το έχω δει σε πολλές ξένες YouTubers που βλέπω που πηγαίνουν εκεί τα ταξίδια τους και πιστεύω ότι θα μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Constance 9 μου λέει, η απόφαση να σταματήσεις ή να περιορίσεις να καταναλώνεις κρέας ήταν για λόγους ηθικούς ή διατροφολογικούς. Έχω περιορίσει το κρέας κυρίως για λόγους διατροφής, αλλά και το κομμάτι της ηθικής είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημά του. Τι μουσική ακούς, σ' αρέσει μάλαμα Στανάση Παπακωνσταντίνου. Γενικά μου αρέσει να ακούω ανάλαφρη μουσική, δεν είμαι από αυτούς που θα κάτσουν σπίτι και θα ακούσουν βαριά πράγματα. Απλά θέλω κάτι ευχάριστο στα αυτιά μου. Το μάλαμα και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου φυσικά και τους γνωρίζω, έχω ακούσει πάρα πολλά κομμάτια τους και πολλά από αυτά μ' αρέσουν. Ο Γιώργος Νικολουδάκης μου λέει να περιγράψω τον εαυτό μου με 5 λέξεις. Λοιπόν, οδοντιατρική, γυμναστική, διατροφή, μαγειρική και κάτι ακόμα. Α, Fortnite player. Η Ρένια Σατ με ρωτάει σχετικά με την τάση των νέων να φεύγουν στο εξωτερικό, αν θεωρώ ότι έπρεπε να κάτσουν να στηρίξουν την πατρίδα τους και να παραμελήσουν λίγο τα όνειρά τους ή να ακολουθήσουν μια καριέρα εκεί που μπορούν. Πιστεύεις ότι είναι εγωιστικό? Δεν πιστεύω ότι είναι εγωιστικό να φύγει κάποιος από την Ελλάδα και να πάει στο εξωτερικό. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να πάω σε μια ξένη χώρα μόνη μου και να περάσω καλά. Αν μου πεις πήγαινε με κάποιον άλλον που ξέρεις, θα πάω. Αλλά μόνη μου δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό. Όσον αφορά την καριέρα, όσοι φεύγουν έξω μόνο για τους λόγους δουλειάς, θα πάνε εκεί, θα βγάλουν κάποια λεφτά και μετά θα γυρίσουν, γιατί ποτέ θα συνηθίσουν την νοοτροπία. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα άτομα τα οποία πάνε εκεί γιατί πραγματικά τους αρέσει η νοοτροπία του εξωτερικού, ο πολιτισμός τους, η κουλτούρα τους και τους ελκύει όλο αυτός ο τρόπος ζωής, οπότε πιστεύω ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στο εξωτερικό. Αλλά γενικά δεν βρίσκω κάποιο κακό. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα έρθουν, έτσι είναι αυτά. Δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι σε μια χώρα που δεν σπερνάς καλά, ας πούμε. Ο Μάνος PS7 θέλει να μάθει ποιο είναι το αγαπημένο μου παγωτό, ποια γεύση. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, θα σου πω ότι το αγαπημένο μου παγωτό είναι από το Φρέτζιρ και είναι η γεύση cheesecake. Ο Νικόλας ο Αμπλάς 7, ο ξαδερφούλης μου, με ρωτάει πώς θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου με τρία επίθετα. Τρία επίθετα έχουμε. Αγχώδης, οργανωτική και καλή ξαδέρφη. Ο Κουνέλης Νί με ρωτάει πόσο αγαπάω τον Καμπέρι. Και θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο, Νικόλα, ότι ο Καμπέρις δεν υπάρχει.
Τώρα και μια ερώτηση που έχω ξαναδεί από το Γιάννη Καϊτίδη. Ποια είναι η γνώμη μου για τα παιδιά που καπνίζουν από την πρώτη γυμνασίου? Γενικά, Γιάννη, είμαι κατά του καπνίσματος σε οποιαδήποτε ηλικία, είτε είσαι ανήλικος είτε είσαι ενήλικος. Θεωρώ ότι σε μια τόσο μικρή ηλικία δεν ξέρεις για ποιους λόγους το κάνεις, ούτε καταλαβαίνεις τους κινδύνους που υπάρχουν από την πράξη σου. Σε αυτή την ηλικία, πρώτη γυμνασίου, μιλάμε για 12-13 χρονών. Οπότε είμαι κατά. Ο Λιωσάτος Χρήστος Σοφία. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σε 10 χρόνια? Σε 10 χρόνια φαντάζομαι τον εαυτό μου ως οδοντίατρο, με την οικογένειά μου να έχω μια απλή και όμορφη καθημερινότητα και να μπορώ να πηγαίνω ταξίδια. Αυτό είναι το όνειρό μου, να κάνω πολλά ταξίδια. Και αν μου αρέσει το σούσι. Μου αρέσει το σούσι να φάω 1-2 κομμάτια, από εκεί και πέρα νομίζω καταντάει βαρετό και το αηδιάζω. Η Μυρτό μου λέει, άμα δεν πήγαινες στην οδοντιατρική σχολή, πού θα ήθελες να πήγαινες? Αφού ήμουνα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο έτος στην οδοντιατρική, άρχισα να εξοικειώνω με την ιδέα του γυμναστηρίου, με τη διατροφή και αυτά. Οπότε εκεί κατάλαβα ότι θα μου άρεσε είτε να πήγαινα σε γυμναστική ακαδημία, είτε σε κάποια σχολή διατροφής, είτε κάτι σχετικό με μαγειρική, όχι ακριβώς σεφ. Κάτι να μπορώ να μαγειρεύω, να δημιουργώ έτσι. Το θεωρώ πολύ δημιουργικό το μαγείρεμα. Η Μαρία 128. Λέει, πώς νομίζεις ότι θα ήταν η ζωή σου χωρίς τον πάνω? Η ζωή μου χωρίς τον πάνω δεν θα έχει καμία σχέση με τη ζωή που έχω τώρα. Σίγουρα δεν θα ήμουν καθόλου ευχαριστημένη με τον εαυτό μου. Θα ήταν πάρα πολύ βαρετή, πάρα πολύ μονότονη. Το πιο χαρακτηριστικό της νομίζω ότι θα ήταν η αδράνεια. Η Κάτια του Τζεϊάκη με ρωτάει, η μικρή Κωνσταντίνα θα ήταν ευχαριστημένη με αυτό που είσαι τώρα? Θέλω να σου πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σου, γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφη και με έκανε να σκεφτώ πώς ήμουν παιδί και τι θα έλεγα για τον εαυτό μου. Πιστεύω ναι ότι θα ήταν αρκετά ευχαριστημένη με το πώς είμαι τώρα. Η συμφοιτήτριά μου και πάρα πολύ καλή μου φίλη, Αλεξάνδρα Καλάς, με ρωτάει πότε θα έρθω στο Λίβανο. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, δεν ξέρω, αλλά θα έρθω σίγουρα. Αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Βέβαια, περιμένω να έρθεις πρώτα εσύ Θεσσαλονίκη, να ξέρεις. Επίσης, η φίλη μου, η Άννα Καρ, λέει πότε θα με κυκλοφορήσεις. Ανούλα, να ξέρεις ότι μόλις κλείσω το βίντεο, θα σου στείλω μήνυμα για να κανονίσουμε πότε θα σε κυκλοφορήσω. Η Ανθή λέει ποια είναι η αγαπημένη σου μέρα και γιατί. Μου αρέσει πάρα πολύ η Παρασκευή, γιατί κανονίζεις τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο. Θέλω να απαντήσω στην επόμενη ερώτηση για να με κοροϊδέψετε λίγο. Η Σαμουέλα Ντέμα με ρωτάει τι ήθελα να γίνω μικρή και τι σπουδάζω τώρα. Σπουδάζω οδοντιατρική, αλλά τι ήθελα να γίνω έχει πλάκα. Και δεν έχει πλάκα το επάγγελμα. Έχει πλάκα ο λόγος που ήθελα να γίνω αυτό. Όταν ήμουν μικρή και μιλάω για 5-6 χρονών, ήθελα να δουλεύω σε ένα περίπτερο. Και αυτό γιατί πολύ απλά πήγαινα στο περίπτερο της γειτονιάς και έπαιρνα τα κρουασανάκια μου, τις σοκολάτες μου, τα πατατάκια μου και έβλεπα εκεί την καλή την κυρία την, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, που ήταν μέσα σε όλον αυτό τον παράδεισο και λέω αυτή η γυναίκα κάνει την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Οπότε αυτό ήταν το επάγγελμα που ήθελα να ακολουθήσω. Βέβαια όταν μεγάλωσα λίγο μου πέρασε και ήθελα να γίνω δασκάλα, μετά μαθηματικός. Και κατέληξα στην οδοντιατρική τελικά. Fireflies. Έχουμε καταλάβει λέει, ότι ο Πάνος είναι Θεσσαλονικιός. Ο Πάνος δεν είναι Θεσσαλονικιός, ο Πάνος είναι Χαλκιδικιώτης. Αλλά εσύ από πού? Λοιπόν, εμένα η καταγωγή μου είναι από την Ναύπακτο. Έχω μεγαλώσει εκεί πέρα, έχω πάει σχολείο εκεί, εκεί είναι όλη μου η οικογένεια, οι γονείς μου, οι κολλητές μου, οι φίλες, τα πάντα. Πέρασα 18 χρονών οδοντιατρική στη Θεσσαλονίκη και πλέον μένω εδώ. Και επισκέφτομαι την Ναύπακτο μόνο για Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Και θα κλείσω το Q&A με την ερώτηση της Πίτσας Διαμαντοπούλου, που θέλει να μάθει πώς μου φαίνεται η φοιτητική ζωή της Θεσσαλονίκης. Γενικά την αγαπάω πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, όσα χρόνια κι αν έχω μείνει εδώ πέρα, δεν έχω σταματήσει να την αγαπάω και να μην θέλω να φύγω. Μ' άρεσε πάρα πολύ και σαν φοιτήτρια, πλέον που τελειώνω σιγά σιγά το κύκλο της φοιτητικής μου ζωής, δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να μένω εδώ πέρα, αλλά προς το παρόν δεν θέλω να φύγω. Και γενικά τη συστήνω για φοιτητικά χρόνια σε όλους. Αυτό ήταν λοιπόν το Q&A, δεν θα απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις, έχω απαντήσει ήδη σε πάρα πολλές και θα βγει μεγάλο το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους μου αφήσατε κάποια ερώτηση. Επίσης ευχαριστώ όλους εσάς που έχετε πατήσει αυτό το κουμπί της συνδρομής στο κανάλι μου, ελπίζω να περνάτε καλά μαζί μου. Εγώ περνάω πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα. Από εσάς θέλω να πατήσετε ένα μεγάλο like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε, για να το ξέρω ότι σας άρεσε. Να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μου, για να είστε και εσείς συνδρομητές Κωνσταντίνας και σε λίγο καιρό να γιορτάζουμε τους 50.000 συνδρομητές. Να με κάνετε αν θέλετε ένα follow στο Instagram, γιατί γενικά εκεί συμβαίνουν όλα, είδατε η ανακοίνωση για το Q&A εκεί βγήκε, οπότε αν δεν θέλετε να χάνετε κάτι, μπορείτε να με ακολουθήσετε.
Και αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Baby girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press forward.